Στο σημερινό παιχνίδι θα ξαναφορέσουμε τα χειρουργικά μας γάντια και τη χειρουργική μας μάσκα και θα μπούμε στο χειρουργείο. Και λέω συγκεκριμένα χειρουργείο γιατί είναι έτσι εποχές τώρα που θα μπορούσαμε να πάμε οπουδήποτε με γάντια και μάσκα. Όπως και να έχει, το σημερινό παιχνίδι έχει να κάνει με ιατρική. Περίπου. Ναι, έχει να κάνει με ιατρική, απλά όχι τόσο εφαρμοσμένη ιατρική. Είναι δικιά μας. Είναι η νοοτροπία, ας πούμε, είναι λίγο σαν Lego. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα κολλάει εδώ. Φαίνεται να κολλάει. Πέθανε. Εντάξει. Ναι, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να τους σώζεις όλους. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν είναι το Surgeon Simulator 2, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και κάμποσο καιρό. Το έχω πλέον στα χέρια μου, οπότε θα πάμε να το δούμε. Δεν χρονοτριβώ καθόλου, πατάω play, μας μιλάει, παμ. Και αυτός εδώ πέρα μάλλον είμαστε εμείς, δεν ξέρω γιατί έχουμε προτεταμένο το ένα μας χέρι. Είμαστε σε φάση, γεια σου παμ, έχω έρθει εδώ πέρα να χειρουργήσω κάποιον, εκτός κι αν είναι Εβραίος. Θα κάθεται παμ στη ρεσεψιόν και θα είναι σε φάση, πώς σας λένε κύριε. Λέγομαι Πέτρος. Δεν σας βρίσκω εδώ πέρα. Ο Πέτρος που έχω κάνει 8 χρόνια ιατρική. Και στα πρόσφατα σχόλια λέει ότι έχω πολύ καλή γνώμη για τον Χίτλερ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι το αριστερό χέρι και από την άλλη μπορείς να κάνεις και αυτό. Που αλλάζει όλη την ιδεολογία μας. Όπως και να έχει, εδώ έχει ένα πράσινο φως. Σπρώχνουμε την πόρτα. Μάλλον γι' αυτό το έχουμε το χέρι έτσι. Είμαστε φτιαγμένοι για να ανοίγουμε πόρτες. Όπως και να έχει. Κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, ανοίγουμε πόρτες. Όχι. Όπως και να έχει, από εδώ πέρα φαίνεται να είναι ρεσεψιόν. Δεν ξέρω πού το πάει το παιχνίδι. Μας έχει καλέσει εδώ πέρα η Παμ, αλλά είναι σε φάση λοιπόν, ξέρεις κάτι, έχουμε ένα θέμα με τις πόρτες. Πρέπει να ξεκλειδώσει βασικά. Μας λέει παρόλα αυτά ότι το κουμπί που ξεκλειδώνει η πόρτα είναι κάπου εδώ και υποθέτω είναι αυτό. Το χέρι μου έχει πάθει κάτι. Αποφάσισε ότι δεν είναι πλέον νεοναζί. Όπως και να έχει, ουσιαστικά πρέπει να κουνήσουμε το χέρι και να βάλουμε το χέρι πάνω στο κουμπί. Εδώ έχει τζάμι, έτσι δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Παρόλα αυτά, εδώ πέρα μπορείς να σκύψεις, να περάσεις από μέσα και τώρα μπορείς πολύ εύκολα να πατήσεις αυτό το κουμπί. Πολύ εύκολα, εντάξει τώρα, υπερβολές το πολύ εύκολα, δεν χρειαζότανε. Προσπαθώ αλήθεια να το πατήσω, δεν συνεργάζεται. Excellent button pressing. You're a natural. Πέρα από ότι είμαι καλός να ανοίγω πόρτες, είμαι πολύ καλός να πατάω κουμπιά με τα πόδια. Εν τω μεταξύ, το παιχνίδι σου δίνει απλά ένα χέρι και είναι τόσο εκφραστικό. Τώρα είναι σε φάση στάσου μίγδαλα. Όπως και να έχει, μας έχει ανάψει εδώ το πράσινο φως, οπότε πάμε παρακάτω. Πάμε εδώ πέρα, εντάξει, μια οικογένεια είμαστε πλέον, αλλά αυτό το γάλα εδώ πέρα από πότε είναι, αρχίζουν και αναπτύσσονται μικροοργανισμοί εκεί μέσα. Όπως και να έχει, μας λέει το παιχνίδι πώς να πιάνεις πράγματα. Και δεν το κάνω από ό,τι φαίνεται πολύ καλά. Είναι σαν να κάνω ναζάκια σε αυτό το κουτάκι αναψυκτικού. Πού είσαι εσύ, βρε? Ποιος θα κάνει ψ όταν τα ανοίξω? Όχι, αυτό δεν χρειαζόταν. Όπως και να έχει, τώρα μας λέει, α, το έπιασα. Ή έχει σκιστεί το δάχτυλό μου και το αλουμίνιο έχει σκίσει τη σάρκα μου και κρατιέται από εκεί. Ή είμαι κάτι σαν το Yuri Geller, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, το κρατάς έτσι. Ας το κάτω τώρα, δεν χρειάζεται. Πάμε παρακάτω. That door requires an ID card. I'm sure I left mine around there somewhere. Μην ανησυχείς πάμε μου, είναι εντάξει. Αυτή η πόρτα θέλει ένα ID card. Λογικά τη δικιά μου κάπου εδώ την άφησα γενικά. Ναι, γενικά εδώ πέρα η ασφάλεια δεν είναι και η πρώτη προτεραιότητα. Δεν έχουμε και καμία διαδικασία. Είδες πουθενά στον τοίχο κάτι να λέει ISO? Όχι. Όπως και να έχει, λογικά θα πούμε εδώ μέσα, θα αρπάξω αυτό το πράγμα ή θα το βαρέσω. Αυτό το είχαμε ακουμπήσει, απλά εκεί πέρα το κατέστρεψα. Δεν ξέρω, όπως και να έχει, μπορούμε να περπατήσουμε και από πάνω του. Δεν το κάναμε. Αυτό πιστεύω ότι είναι μία Έχουμε τρεις. Για ποιο λόγο έχει τρεις? Δεν το λες και ασφαλές αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ την άρπαξα. Έλα, πάμε. Anyway, I'm Dr. Pamela Preston, one of the founders. You'll be the very first to trial our surgeon simulator training program. Α, έχουμε έρθει εδώ πέρα για τύπου πρακτική, ας πούμε. Έχει φτιαχτεί αυτό το πρόγραμμα, το οποίο σου λένε, έλα εδώ παιδί μου, ας σου μάθουμε πώς να χειρουργείς ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχουμε προϋπηρεσία ή κάτι. Μάλλον όχι, ούτε γνώσεις πιθανότατα. Όπως και να έχει, εδώ έχουμε δύο πόρτες, η μία είναι αυτή. Α, εδώ πέρα είναι που αφήνουμε τα τούβλα μας. Είναι βολικό γενικά γιατί κρατάει το κτίριο, υποθέτω. Πάμε παρακάτω. Ωραία, λογικά πάω από εδώ. Εδώ τι έχουμε? Θέλει ID card. Πες μου ότι πρέπει να πάω πίσω για να φέρω. I'm always losing those things. Έχει άλλα τρία εδώ. Όταν σας είπα ότι η ασφάλεια δεν είναι προτεραιότητα, τέλος πάντων. Έλα πάμε, σου βρήκα εγώ. Να το κρατήσω αυτό για μετά. Δεν ξέρω. Τι έγινε? Έχουμε περιστατικό. This is Bob. We'll start your training with a quick heart transplant. Θα αρχίσουμε με μεταμόσχευση καρδιάς. Αυτός είμαστε εμείς. Δεν ξέρω αν θα κάνω τελικά μεταμόσχευση καρδιάς, αλλά από ό,τι φαίνεται ο τύπος εκεί πέρα δεν θα ζήσει και δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Okay. Let's try this instead. Ναι. We're going to attempt a leg transplant. Μπράβο, το πόδι είναι λίγο πιο safe, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και κάτι να πάει στραβά, τουλάχιστον δεν θα πεθάνει. Ναι, θα του κάνει πιο δύσκολη τη ζωή, αλλά τουλάχιστον έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στο δημοτικό. Αυτό εδώ πέρα μας λέει πάμε ότι είναι το διαγνωστικό, τώρα θα έρθει ο Bob. Γιατί τον έχουμε ανοίξει γενικά? Ναι, έχει ένα κακό δεξί πόδι ο Bob. Bob, είσαι έτοιμος γι' αυτό? Ο Bob δείχνει να συμφωνεί ή απλά μιλάει αναισθησία.
Ένα από τα δύο. Τι να κάνω, το τραβήξω. Το βγάλα το πόδι, λες και ήταν Playmobil, ας πούμε. Αυτό πρέπει να το βάλω εκεί μέσα. Κάτσε, γιατί είναι, λες και είναι ζωντανό. Δεν θέλει να μπει εκεί πέρα. Είναι λες και προσπαθώ να βάλω παιδί στην κολυμπήθρα. Του βγάλα το αριστερό πόδι, είχε πρόβλημα στο δεξί, αγχώθηκα, εντάξει. Μου το δείχνει κιόλας ο καψερός σου που το βλέπεις. Με το δεξί του χέρι. Ρε φίλε, έχω πάρει τα πάντα και μέχρι και εγώ ξέρω ότι είναι το δεξί. Συγγνώμη, Μπομπ. Ωραία, το πετάμε εδώ μέσα, πόδι, μη φέρνεις αντίσταση. Δεν είμαι εδώ για να σε βαφτίσω, ούτε να σε βουτήξω πολλές φορές εκεί μέσα. Απλά θα σε πετάξω. Ωραία, τώρα θέλουμε την κίτρινη σύριγγα για να σταματήσει ο Μπομπ να φτύνει αίμα. Πώς το. Πιάσε το Παναθεμά σε. Stop Bob's bleeding with a yellow syringe. Ναι, προσπαθώ. Προσπαθώ. Πρέπει να το τραβήξω έξω αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ για τη δεύτερη σύριγγα γενικά. Stop Bob's bleeding with a yellow syringe. Απλά την κουμπώνω, υποθέτω. Εντάξει. Bob's bleeding. Stem the blood with a... Πού να το κάνω. Perfect. Now... Grab a fresh leg and just pop it on. Πόσο αίμα του έχει μείνει. Περίμενε. Πόδι, σε παρακαλώ συνεργάσου. Θα ξαναμπήσει εκεί πέρα, εντάξει. Απλά το το. Lovely work. Remember, when you rip off an appendage, Bob will bleed out very quickly. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό θα δουλέψει. Μπορεί να το βάλα και ανάποδα. Μπορεί ο Μπομπ να πηγαίνει έτσι για τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω. Εγώ θα υποθέσω ότι η πρώτη μου εμπειρία ήταν θετική και για μένα και για τον Μπομπ. Και τώρα ξαναπετάγεται ένας Μπομπ. Γιατί είσαι πάλι εδώ. Έχει και αυτό το ύφος το οποίο τον κοιτάω και είναι σε βάση. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα πράγματα που μου δίνετε δεν μπορεί να τα βρω έξω. Όπως και να έχει, πρέπει να πάρουμε την κόκκινη σύριγγα. Έχει κι άλλες εδώ πέρα δίπλα. Λες να ήταν το ίδιο και με την κίτρινη και εγώ απλά να ήθελα να πάρω αυτή τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω. Μπορεί, δεν πειράζει. Έλα, Μπομπ μου. Εντάξει, του δώσαμε αίμα. Θέλει λίγο ακόμα. Περίμενε. Εδώ ακριβώς. Του βάλα και λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, για να έχει. Τώρα πρέπει να του κόψουμε το δεξί χέρι. Το λέει ξεκάθαρα εδώ πέρα το σκάν, unhealthy. Γιατί το κάνατε, δεν είχε υγιές δεξί χέρι. Έχει και ένα post-it με ένα χαμόγελο. Είμαστε σίγουρα γιατροί και όχι σαδιστές, δεν ξέρω, όπως και να έχει. Κάπου εδώ είμαστε εντάξει και κάνουμε λίγο μπροστά, λίγο πίσω, λίγο. Κάπως έτσι είναι η φάση μας. Δεν ξέρω γιατί, γενικά γιατί δεν κόβεται το ρημάδι σου, Μπομπ. Μου πέσε και κάτω. Ναι, μήπως καλύτερα το τραβήξω. Επειδή είμαι και λεπτεπίλεπτος γενικά, το έχω πιάσει με το μικρό δαχτυλάκι. Φαίνεται. Όχι, λάθος σημείο. Λάθος σημείο. Προσπαθώ, καλή μου πάμε. Προσπαθώ. Είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά. Τι έγινε. Nasty. Give it another shot. Κάτι περίσεψε εκεί πέρα πάνω, ε. Πάμε πάλι, Μπομπ, ερημάσου. Sorry, αυτό είναι παράπλευρη απώλεια. Πήγαινα για χέρι, συμβαίνει καμιά φορά. Μωρέ, αυτό με το παχύεντερο τώρα, μην το. Κλασικό παχύεντερο, αμέσως λοιπόν. Νομίζω το κάνω πάρα πολύ καλά. Αυτό εδώ θέλει. Επίσης, τι σκατά, έλα. Ούτε κορμό να δω το χέρι του. Ω, έφυγε, μια χαρά. Και τώρα του βάζω άλλο χέρι, υποθέτω. Έλα, Μπομπ μου, έλα να σου δώσω ένα χεράκι, σκάω. Μας λέει προκειμένου, αυτό να είναι επιτυχημένο, ο Μπομπ πρέπει να έχει όλα τα άκρα του. Αυτό είναι. Τώρα το πώς θα είναι, αν θα είναι σε σωστή θέση, αν το ένα χέρι είναι εδώ πέρα αντί για το κεφάλι, δεν έχει σημασία. Τέλος, πρέπει να κάνουμε και μια μεταμόσχευση όργανος. Τι έχουμε, πού έχουμε πρόβλημα. Μου πέταξε δύο πνεύμονες εκεί πέρα πίσω, οπότε αυτό θα υποθέσω. Ναι, έχουμε να κάνουμε πνευμόνια, εντάξει, οπότε έχω πάρει εγώ το σφυρί. Μπομπ, μη φοβάσαι. Το έχω ξανακάνει αυτό. Μ' αρέσει που το λέει έτσι, πάμε. Λοιπόν, σπάς τα πλευρά, βγάζεις τα παλιά πνευμόνια, βάζεις μέσα τα καινούργια. Μπράβο, πάμε, ναι. Σαν να κάνεις αυγά μάτια είναι. Ίσως και λίγο πιο εύκολο. Ναι, και υποθέτω με αυτό εδώ τώρα που έχω πάρει, βγάζω τα παλιά. Ωραία. Αν είχα μια φωτιά, τώρα το ψινάει κάτω το πνευμόνι, όπως και να έχει, αυτό το βγάλαμε και, τα δύο, άστα εκεί. Πού έχουμε καινούρια, τι είναι αυτά. Καταρχάς αυτά μπορώ να τα πιάσω. Ναι, δεν μπορώ να τα πιάσω αυτά. Πώς διάολο πιάνεις πράγματα σε αυτό το παιχνίδι, ειλικρινά. Ναι, μπορώ να έχω κάποια πνευμόνια καινούρια. Αυτά δεν μπορώ να τα πιάσω. Έχει εδώ, μπράβο, δεν τα είχα δει, ευτυχώς. Λοιπόν, αφήνω ένα μέσα. Αχ, το άλλο πρέπει να έχει σαπίσει. Επίσης δεν το άφησα μέσα. Δεν πειράζει, έχουμε και άλλα πνευμόνια. Οπ. Είναι δυνατόν να μπει και μέσα. Είναι λες και του ρίνω μπαχαρικά πλέον αυτή είναι η φάση. Δεν προσπαθώ καν έτσι. Εδώ το ένα. Μια χαρά. Έχουν μείνει άλλα δύο εδώ. Βέβαια έχουμε και το άλλο εδώ πέρα δίπλα. Αλλά περίμενε. Τώρα άμα το αφήσω το παλιό μέσα, πειράζει κανέναν. Μάλλον πειράζει γιατί δεν τελείωσε όλο αυτό εδώ το πανηγυράκι. Και μου έχει πέσει και αυτό εδώ πέρα κάτω. Και αυτό εδώ πέρα δεν μπορώ να το πιάσω, παιδιά. Δεν γίνεται να το πιάσει αυτό. Λοιπόν, κατάφερα και το πιάσα. Παρ' όλα αυτά το χέρι μου τώρα είναι λες και θέλω να κάνω ξυφομαχία με τον πνεύμονα. Όχι, αυτό είναι το καινούριο. Αυτό είναι το καινούριο. Μπορούμε να το αφήσουμε. Άστο. Πάρουμε το παλιό. Έχω πιάσει το. Τι βρήκα. Θα σας γελάσω. Πολύ ωραία. Άστο εκεί αυτό.
Ένα καινούριο πνευμόνι θέλουμε απλώς. Μισό λεπτάκι. Εντάξει, του κόψα και λίγο πόδι. Έχουμε πόδι για να βάλουμε. Τι γίνεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει με το παιχνίδι. Πάρε αυτό μέσα τώρα. Πες να πέθανε, αλλά έχει πνευμόνια, είναι εντάξει. Ολοκληρώθηκε αυτό το level. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Επίσης, μου αρέσει πώς κάνω αυτές τις επεμβάσεις. Εντάξει, είμαι με κουστούμάκι, κύριος. Εωρούμε. Αυτή είναι η φάση μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Και πλέον είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να αλλάξουμε και εμφάνιση, μας λέει το παιχνίδι. Βέβαια, μπορούμε να γίνουμε όντως γιατρός. Και αυτό μπορεί να γίνουμε γιατρός σε αυτήν την φάση μας. Α, έχει και διαφορετικούς χαρακτήρες. Ναι, υποθέτω αυτά εδώ πέρα τα ξεκλειδώνεις πιο μετά. Όπως και να έχει, εγώ θα αφήσω εδώ πέρα το παιχνίδι. Έχει διαφορετικό χειρισμό από το πρώτο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πάλι περίεργος ο χειρισμός, γιατί αυτό είναι το κόνσεπτ του παιχνιδιού. Αλλά βγάζει περισσότερο νόημα, εντάξει, αυτή είναι η φάση. Εγώ θα το αφήσω αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να το ξαναδούμε σε multiplayer, να παίξουμε κάποιον άλλον, γιατί το παιχνίδι έχει και multiplayer. Μπορείς να παίξεις ως 4 άτομα. Όπως και να έχει αυτό το βίντεο για το Sardin Simulator 2, τα λέμε σε κάποιο επόμενο. Αντίο. Γενικά είναι πολύ αγχωτικό να κάνεις επεμβάσεις μόνο με το αριστερό σου χέρι και αυτό να μην δουλεύει και καλά. Όπως και να έχει εδώ πέρα τριγύρω, υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, τα κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Επίσης, κάτω στην περιγραφή θα έχω link για το παιχνίδι και διάφορα άλλα φανταστικά links που σας πάνε σε δικά μου social media, οπότε μπορείτε να πάτε να τα τσεκάρετε. Επίσης, κάθε Δευτέρα εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube 6 ώρα. Κάνω live streams, οπότε μπορείτε να άρχισε να τα λέμε και live. Αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο.